Τον Ιούνιο, εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες από 27 ευρωπαϊκές χώρες πήραν μια σαφή απόφαση. Στάθηκαν υπέρ της ειρήνης. Σε 20 από τις 27 χώρες, τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κέρδισαν πολιτικές δυνάμεις που ήταν κυρίως συντηρητικές, κυριαρχικές, πατριωτικές και εθνικά προσανατολισμένες. Ο κόσμος ψήφισε για ριζοσπαστικές αλλαγές στην πολιτική των Βρυξελών. Υποστήριξαν την ειρήνη και την αλλαγή στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, μετά τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το αριστερό μπλοκ, το οποίο μπορεί να ονομαστεί ένας φιλοπολεμικός συνασπισμός, επιδιώκει να αναθεωρήσει την επιλογή που έκαναν οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι. Αυτός ο φιλοπολεμικός συνασπισμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πηγαίνει ενάντια στη θέληση των Ευρωπαίων ψηφοφόρων. Έχουν δημιουργήσει μια φιλοπολεμική συνεργασία. Αντί για αλλαγή στις Βρυξέλλες, θέλουν να αφήσουν τα πάντα ως έχουν για να παραμείνουν οι ίδιοι άνθρωποι στην εξουσία και καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις. Μάλιστα, στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλύτερα να γράψετε, μόνο ένας φιλοπόλεμος πολιτικός μπορεί να είναι αξιωματούχος στο Ευρωκοινοβούλιο.